Καθώς κλείνουμε, πάμε στο μεγάλο θέμα των ηλεκτρικών. Ο καθηγητής, ο κύριος Κερίδης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Αυτιά. Προκαλεί ο Ερντογάν, το βλέπω και στην καθημερινή σήμερα. Η Ευρώπη θα τον μπλοκάρει τελικά σε ό,τι αφορά τα επεκτατικά του σχέδια στη Μεσόγειο. Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρώπη έχει πάρει μια απόφαση προχθές στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Αυτή την ώρα βέβαια είναι απασχολημένη με το Ταμείο Ανόρθωσης και την πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, η οποία συνεχίζεται στις Βρυξέλλες. Ναι. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις από το Βορρά, υπάρχουν αντιδράσεις από τους Ανατολικοευρωπαίους για το πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια. Έρχεται την Τρίτη ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα και είναι ύψιστη προτεραιότητα της Γερμανικής Προεδρίας η αποκλιμάκωση εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως συνεχίζονται οι επαφές με τους Γάλλους. Επαφές σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά και αμυντικά θα σας έλεγα. Εκεί υπάρχει φως, αλλά οπωσδήποτε η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Σωστό. Και πιο αποφασιστικά απέναντι στον Ταραξία. Διότι δεν μπορεί να αφήνει μια χώρα σαν την Τουρκία, η οποία εν πάση περιπτώσει έχει το μέγεθος οικονομικά μιας το μισό της Ισπανίας, το μισό της Ισπανίας. Ακριβώς. Να κάνει μόνη της παιχνίδι στη Βόρεια Αφρική και στην Μεσόγειο, ύψιστη στρατηγική σημασία περιοχές για την Ευρώπη, μάλιστα, όπου περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες κάθε χρόνο και πρέπει η Ευρώπη να είναι παρούσα. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο, το σύντομο και περιεκτικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά.